φίλες και φίλοι του Γιάννη Αντωνιάδη. Σας καλωσορίζουμε στην ανοιχτή προεκλογική ομιλία του υποψήφιου βουλευτή Γιάννη Αντωνιάδη και σας ευχαριστούμε για τη μαζική και δυναμική παρουσία σας. Από εδώ, από το Αμίντεο, όλοι εσείς στέλνετε το μήνυμα για τη μεγάλη νίκη του Γιάννη Αντωνιάδη και της Νέας Δημοκρατίας στις κρίσιμες εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου. Ο Γιάννης είναι απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Φλόρινας, καθώς επίσης και της Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργικών Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης. Έχει διατελέσει συνδικαλιστής με διδάκια δασκάλων, πρόεδρος Ευξήνου Λέσης Φλόρινας, Λιρεξούσιος Νομάρχης Φλόρινας, πρόεδρος Επιτροπής Σύνταξης του Αναπτυξιακού Προγράμματος για το Τρίτο Κοινωνικό Πλαίσιο Στήριξης και την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου Φλόρινας, Αντινομάρχης Φλόρινας, υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, Αντιπεριφερειάρχης Θεματικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης στη Δυτική Μακεδονία και πρόεδρος της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Βουλευτής Φλόρινας με τη Νέα Δημοκρατία εξελέγει τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2015. Καλό στο Βήμα το σημερινό και αυριανό βουλευτή μας, τον Γιάννη Αντωνιάδη. Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωσή μας. Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση όλων των νεοδημοκρατών, όλων των αμοιβιωτών. Βασική μας αρχή και σε τοπικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο είναι να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Αν θα δείτε και το φυλάδιό μου, το κεντρικό σύνθημα είναι «Ενωμένοι όλοι οι Φλωρινώτες συνεχίζουμε». Το κεντρικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας είναι «Ενωμένοι όλοι οι Έλληνες». Ποτέ δεν χωρίσαμε τους Έλληνες σε δικούς μας και δικούς σας, σε βόρειους και νότιους, στους περισσότερους και στους λιγότερους, όπως έκανε ο κύριος Τσίπρας. Έτσι ξεκινήσαμε, έτσι συνεχίζουμε, έτσι θα είμαστε και αύριο, αν με το καλό μας εκλέξετε στη θέση την οποία διεκδικούμε. Θέλω να καλωσορίσω ιστορικά στελέχη, τη Δημογεροντία της Νέας Δημοκρατίας, όπως συνηθίζω να λέω, και να τους ευχαριστήσω που τιμούν με την παρουσία την εκδήλωση. Να καλωσορίσω επίσης τον πρώην Δήμαρχο, τον κύριο Ιωσιφίδη, τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Αβραμίδη, τον Πρόεδρο της Δήμου, τον κύριο Τσιρόνη, τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Νάντσι, τον κύριο Πάντη, τον Περιφερειακό Σύμβολο, τον κύριο Πιωσέ, τον κύριο Γουρπανόπουλο, υποψήφιο Δήμαρχο, Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Κοινοτήτων, Προέδρους Πολιτιστικών Συλλόγων και όλους εσάς που είστε η ραχοκοκαλιά της Νέας Δημοκρατίας και όλου του αμοιβαίου, σας ευχαριστώ από καρδιάς που είστε σήμερα εδώ. Ξεπεράσατε προβλήματα, η εποχή είναι πολύ δύσκολη. Σας μεταφέρω και δεκάδες χαιρετισμούς από συμπατριώτες οι οποίοι βρίσκονται σε διακοπές και θα έρθουν εννοείται το Σαββατοκύριακο, αλλά και άλλους, γιατί είμαστε στην καρδιά του Θεού και υποχρεώσει να πολεμήσουμε. Κυβέρνηση αυτοδύναμη της Νέας Δημοκρατίας και το Κυριάκο Μητσοτάκη των Υπουργών. Δεν το λέμε από αλαζονία ή από έπαρση, αλλά σε αυτή τη χρονική συγκυρία η μόνη πολιτική παράταξη η οποία μπορεί να βγάλει τον τόπο από το τέρμα είναι η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει και ένας ακόμα λόγος. Εάν δεν έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, τότε ο τόπος μπαίνει σε περιπέτειες με επαναλαμβανόμενες εκλογές, γιατί δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας φρόντισε να ναρκοθετήσει το πολιτικό περιβάλλον ψηφίζοντας την απλή αναλογική, την οποία δεν την ψήφισε αμέσως μόλις εκλέχθηκε, αλλά αφού έκανε πρώτα τις εκλογές του Σεπτεμβρίου με την ενισχυμένη αναλογική, μετά στη συνέχεια ψηφίζει την απλή αναλογική για να δημιουργήσει προβλήματα στην επόμενη κυβέρνηση. Τι μας κληρονόμησε ο κύριος Τσίπρας? Ο κύριος Τσίπρας μας κληρονόμησε για 99 χρόνια υποθηκευμένη την ελληνική δημόσια περιουσία. Μας κληρονόμησε υψηλά πλεονάσματα μέχρι το 2060. Μας κληρονόμησε κόφτη εφόσον δεν πιάνουμε τους στόχους.
και επίσης μας κληρονόμησε ένα χρέος δημόσιο και ιδιωτικό το οποίο ξεπερνάει τα 600 δισεκατομμύρια. 340 είναι μόνο το δημόσιο χρέος και όλα τα υπόλοιπα είναι τα 100 δις στις τράπεζες, τα 100 δις στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία και παντού. Μας κληρονόμησε υψηλή ανεργία. Μας παρουσιάζει κάποιους δείχτες με τους οποίους φαίνεται η ανεργία πεσμένη. Αυτό είναι γιατί 500.000 Έλληνες έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό προς αναζήτηση δουλειάς. Και ένα μικρό ποσοστό των δικών μας παιδιών πάει στα νησιά ως σερβιτόροι για τα προσωζήνη. Εάν δεν λυθεί το θέμα της σύνδεσης της παιδείας και της εκπαίδευσης με την αγορά, η ανεργία θα είναι για πολλά χρόνια το μόνιμο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Και δυστυχώς στη συνταγματική αναθεώρηση, επειδή η επόμενη Βουλή θα είναι αναθεωρητική, χάσαμε και αυτή την εφταετία, επειδή ο κύριος Τσίπρας από ιδεολειψία δεν ψήφισε να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία σε άλλες χώρες φέρνουν το 6 έως 12% του ΑΕΠ, όπως η Κύπρος. Έχουμε τους αγρότες οι οποίοι λιμοκτονούν και ένα μεγάλο μέρος αυτών πουλάει τα κοπάδια και ψάχνει άλλα επαγγέλματα. Επιχειρήσεις οι οποίες δοκιμάζονται, μια κυβέρνηση η οποία αντί να βοηθήσει αυτούς οι οποίοι παράγουν προϊόν και φέρνουν, αυξάνουν το ΑΕΠ, όπως είναι οι αγρότες, όπως είναι οι επιχειρηματίες, αντί να τους βοηθήσει με μείωση των φόρων, λειτουργεί ακριβώς το αντίστροφο, αυξάνει το ΦΠΑ, αυξάνει τους φόρους και αντί να λειτουργήσει ως απομηχανή της ανάπτυξης, λειτουργεί ως βαρύδι στην απομηχανή αυτή. Η κυβέρνηση που έπρεπε να βοηθήσει τον τόπο να βγει από το τέρμα είναι αυτή πρώτη που τον από 4,5 χρόνια δεν έχουν βάλει ούτε ένα καρφίσαλο στον τόπο. Τι θα μπορούσε βέβαια να περιμένει κανείς από έναν πρωθυπουργό ο οποίος στην επομένη του δημοψηφίσματος μας είπε το εξής αμίμητο. Ευτυχώς πήγα καθαρό μυαλό και δεν εφάρμοσα την απόφαση του δημοψηφίσματος. Δηλαδή, το πρώτο εξάμηνο με τις περίβαλες διαπραγματεύσεις που ο κύριος Βαρουφάκης με σηκωμένους γιακάδες πηγαίνει έρχοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να κουβαλάει ούτε ένα χαρτοφύλακα, είχε θολωμένο μυαλό. Άρα, ό,τι αποφάσεις πέραν ήταν λάθος. Ό,τι αποφάσεις πέραν από το 12 στο 15 ήταν λάθος. Ο πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι είχε αυταπάτες, ο πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι μπορεί να είπα ψέματα, αλλά δεν είμαι διεφθαρμένος, με πιστεύετε. Ο πρωθυπουργός, ο οποίος όταν ήρθε ένας χριστιανός επιχειρηματίας και του είπε ότι πρόκειται να επενδύσει 4,5 εκατομμύρια και αφορούσε μια καπνοβιομηχανία, δήλωσε ενώπιον του ΜΜΕ, νόμιζε ότι με δουλεύει. Και εμείς περιμένουμε τον πρωθυπουργό να φέρει επενδύσει στον τόπο. Και ένα τελευταίο. Έκπληκτη, ακούσαμε κάποια στιγμή στη Βουλή τον πρωθυπουργό μας να λέει μετά τις 21 Αυγούστου του 2018 ότι για μας τα 3,5 χρόνια δεν ισχύουν. Τώρα ξεκινάει η κανονική διακυβέρνηση του τόπου, άρα ό,τι έκανα στα 3,5 χρόνια με, με την περήφανη μείωση της ανεργίας, με την περήφανη ανάπτυξη, με την περήφανη ενσωμάτωση των μεταναστών, όλα αυτά για τα οποία υπερηφανεύονταν, μας ζητούσε να τα ξεχάσουμε και έλεγε ότι η διακυβέρνηση της χώρας ξεκινάει μετά τον Αύγουστο του 2018. Και τι έκανε μετά τον Αύγουστο του 2018, το δεύτερο εξάμεινο του 2018 έδωσε το κοινωνικό μέρισμα σε ποιους, στους Έλληνες οι οποίοι είχαν 2-3 διαμερίσματα, 2.500 οικογενειακό εισόδημα μηνιαίο, εξοχικό, 2-3 αμάξια και είχαν τη δυνατότητα να συνευρίσκονται σε κοινωνικές εκδηλώσεις αξιοπρεπέστατα όπως όλοι οι Ευρωπαίοι συμπολίτες. Σε αυτούς λοιπόν δίνει τι, δίνει ένα κοινωνικό μέρισμα 500 ευρώ το χρόνο και περιμένει οι περήφανοι Έλληνες οι οποίοι συναγωνίζονται στους Ευρωπαίους στο επίπεδο διαβίωσης να είναι ευχαριστημένοι με αυτά τα ψίχουλα της ντροπής. Αυτοί που έκραζαν τους πάντες τώρα δεν θέλουν φωνές. Μήπως θυμάται κανείς αυτά που μας υπόσχονταν το 1,5 δις από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής των καυσίμων. Για 3 χρόνια δεν ακούσαμε λέξη. 500 εκατομμύρια από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής του καπνού. Θυμάστε τις περήφανες λίστες Λαγκάρ, τις λίστες Μπόγιανς,
τα Panama Papers, όλα αυτά τα κλεμμένα των Ελλήνων που λινάζουν σε τράπεζες του εξωτερικού, που μας λέγανε ότι θα φέρουν 2 δις κάθε χρόνο από την καταπολέμηση όλων αυτών, σας λέω μόνο ότι με την κυβέρνηση Σαμαρά είχαν ελεγχθεί 125 εταιρείες του εξωτερικού και με τη διακυβέρνηση επί 4,5 χρόνια του κυρίου Τσίπρα μόνο 25 τέτοιες εταιρείες, των οποίων δεν είναι γνωστά τα στοιχεία και εδρεύουν στις Κανάριες νήσους, στα Παναμά και δεν εξηγούμε να ασχοληθούμε περαιτέρω με αυτό. Αυτή τη στιγμή 4.300.000 Έλληνες χρωστάνε στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία. 2 εκατομμύρια στους Δήμους, 1 εκατομμύριο στη ΔΕΗ. Με τη διακυβέρνηση Τσίπρα, με την πιο επική κριτική, και συνήθως είμαι επική στις κριτικές, ο ελληνικός λαός στεναχωρέθηκε, πικράθηκε και κυρίως απογοητεύτηκε. Όχι μόνο αυτοί οι οποίοι τον ψήφισαν, αλλά ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν τον ψήφισαν, οι οποίοι περίμεναν από τα 10 που υπόσχονταν τουλάχιστον να κάνει τα 2. Αυτό το οποίο έφερε όμως ο κύριος Τσίπρας είναι μια πλήρης ερημοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και πλήρη αφελληνοποίηση. Και όταν λέμε αφελληνοποίηση, μιλάμε για τις 500.000 Έλληνες οι οποίοι φύγαν στο εξωτερικό. Και όταν λέμε ερημοποίηση, μιλάμε για το ότι αυτή τη στιγμή δεν γίνεται κανένα έργο πουθενά σε όλη τη χώρα με πρώτον τον νομό Φλόρινας. Σε όλη τη χώρα δεν προχώρησε η επένδυση του ελληνικού. Δεν σταμάτησαν οι κεντρικοί οδικοί άξονες. Σταμάτησε ο εξυγχρονισμός των λιμανιών. Τα λεγόμενα αεροδρόμια, 25 αεροδρόμια, ξεκίνησαν με 2,5-3 χρόνια καθυστέρηση. Αυτή είναι η Ελλάδα την οποία μας κληρονομεί ο κύριος Τσίπρας. Αυτοί που καλούσαν τον κόσμο να μην πληρώνει διόδια, τώρα τα έχουν διπλασιάσει. Αυτοί που καλούσαν τον κόσμο να μην πληρώνει έφια, τώρα τον αυξάνουν. Δεν θέλω να σας θυμίσω τίποτα άλλο. Προσπάθησα να ελέγξω τα κανάλια απότυχα. Διαφήμιζαν και διατυμπάνιζαν παντού για μεγάλα σκάνδαλα με αυτό της Νοβάρτης και αυτά κατέρευσαν. Δεν έγινε τίποτα με τις γερμανικές αποζημιώσεις. Είναι ο μόνος πρωθυπουργός, 7 πρωθυπουργοί αρνήθηκαν να συμβιβαστούν στο θέμα του Μακεδονικού, είναι ο μόνος ο οποίος συμβιβάστηκε και υπόγραψε για να μην χάσει την καρέκλα του. Και το τελευταίο, για να μην σας κουράζω, το σοκ που υποστήκαμε όλοι όταν είδαμε για πρώτη φορά ουρές μπροστά από τα ATM και μας θύμισαν το Ανατολικό Μπλοκ, μας γύρισαν πίσω 40 χρόνια. Πρέπει να ξέρετε ότι στα 4,5 χρόνια στη Βουλή ζήσαμε όλα τα αρνητικά, όλα τα αντιφατικά, όλα τα τραγγραφικά που έζησαν όλες οι υπόλοιπες συνθέσεις της Βουλής από το 1974 μέχρι σήμερα. Ερχόμαστε στη Νέα Δημοκρατία. Μας κατηγορούν συχνά ότι δίθεν έχουμε πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα το οποίο είναι δημοσιοποιημένο, ανερτημένο και ενημερωμένος όλος ο ελληνικός για κάθε θεματική του προγράμματός μας. Υπάρχει στοχευμένο πρόγραμμα για τους αγρότες, υπάρχει στοχευμένο πρόγραμμα για την παιδεία, για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις, για τους υπαλλήλους, για τον εξυγχρονισμό του κράτους, για τη δικαιοσύνη, για παντού. Αποσπασματικά θα σας πω τα πιο σημαντικά. Μείωση του έμφυα στα πρώτα 2 χρόνια 30%. Κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος. Μείωση του τέλους για την έλευση του λογαριασμού στη ΔΕΗ κατά 50%. Μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 29 στο 20 είναι περίπου 30%, που σημαίνει ότι από 2.900 κάθε επιχείρηση θα πληρώνει 2.000 όσοι πληρώνουν αυτό το ποσό. Για όλα τα φυσικά πρόσωπα για τους αγρότες, για τις πρώτες 10.000 από 22% στο 9%, που σημαίνει ότι από 2.200 φόρο θα πληρώνουν μόνο 900. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Κατάργηση απευθείας του ασύλου στα πανεπιστήμια, γιατί τελικά το μόνο άσυλο το οποίο υπάρχει στα πανεπιστήμια είναι άσυλο των Παχαράκηδων και βλέπετε όλα αυτά τα τραγγραφικά με την απελευθέρωση, με τον νόμο Παρασκευόπουλη τώρα το καλοκαίρι και των τελευταίων τρομοκρατών από τους πυρήνες της φωτιάς και όλο τον εκβιασμό με τον Κουφοντίνα. Αυτά και άλλα πολλά τα οποία δεν θέλω να σας κουράσω. Έρχομαι στα τοπικά θέματα. Θέλω να ξέρω ότι στα 4,5 χρόνια ήμουνα στους πρώτους βουλευτές
που έφερα τα περισσότερα θέματα στην Ελληνική Βουλή. Είσαι υποχρεωμένος ο Υπουργός να έρθει στη Βουλή και να απολογηθεί για όλα αυτά τα οποία δεν έκανε ή έκανε λάθος. Δεν υπήρχε θέμα του νομού Φλόρινας το οποίο να μην υποφέρει από 5 έως 15 φορές. Για το επίδομα θέρμανσης, για την τηλεθέρμανση των μητέων και των υπολείπων κοινοτήτων, για τη στελέχωση του νοσοκομείου Φλόρινας, του κέντρου υγείας του Αμιντέου και του ΚΑΦΚΑ όπως το ξέρουμε εμείς, όχι με την καινούργια ονομασία. Για τον κάθετο άξονα Αμίντεο Πτολεμαϊδα, Αμίντεο Φλόρινα. Για το φράγμα της συνεταφυλιάς, για τη σιδηροδρομική εγνατία, για το φυσικό αέριο. Για την αύξηση του στρατού όταν μας δόθηκε μια χρυσή ευκαιρία με την κρίση που δημιουργήθηκε ανάμεσα στην Αλβανία και στα Σκόπια και ζητήσαμε τότε. Ήταν και συγκεκριμένος υπουργός ο κ. Βίτσας, ζητήσαμε να αυξηθούν οι μονάδες του στρατού στο Αμίντο και στη Φλόρινα για να ενισχυθεί και το αίσθημα ασφάλειας των συμπολιτών μας. Για τις τηλεθερμάσεις Φλόρινας και Μερίκης, για το Πανεπιστήμιο, για αρδευτικά δίκτυα και γενικά δεν υπήρχε κανένα θέμα το οποίο να μην είχα φέρει στη Βουλή. Ως αναπληρωτής των ΜΕΑ της αγροτικής ανάπτυξης, εννοείται ότι αγροτικά ήταν στην πρώτη γραμμή των ενδιαφερόντων και των επιδιωκόμενων. Για τις αποζημιώσεις των ροδακινοπαραγωγών, για το ρωσικό εμπάρκο, για τις διάφορες καταστροφές, καλαζοπτώσεις, για το αγροτικό πετρέλαιο, για τις εξισωτικές και ό,τι γενικά αφορά τον αγρότη, για τις ελληνοποιήσεις του γάλακτος, για όλα αυτά τα βιτία με το ξένο γάλα, το ρουμάνικο, το σκοπιανό που περνάει, το ελληνοποιούν οι εταιρείες γάλακτος, το αναμειγνύουν με τα ελληνικά και αυτό. Ως αποτέλεσμα έχει να πέφτει η τιμή του γάλακτος. Για τις μη απορροφήσεις των αγροτικών προγραμμάτων αλλά και όλων των υπολείπων από το ΕΣΠΑ. Δεν δίστασα νέος βουλευτής το 2016 όταν ο κύριος Τσίπρας ήταν στην εποχή της παντοδυναμίας. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που σας λέω. Όταν δεν τολμούσε κανείς ούτε καν και αρχηγή κόμματος να έρθω σε ευθεία αντιπαράθεση, να φέρω το θέμα στην Βουλή με υπουργό τον κύριο Φίλη, της απόσπασης, της ρουσφατολογικής απόσπασης και μετάδεσης της γυναίκας του Πρωθυπουργού, παρακάπτοντας δεκάδες συναδέλφους εκπαιδευτικούς στο Πανεπιστήμιο και να γίνει ολόκληρο θέμα της συγκεκριμένης. Όταν ο κύριος Τσίπρας, κάνοντας το πρώτο αναπτυξιακό συνέδριο, το οποίο ήταν μία ψευδέστηση σε ένα πυροτέχνημα, όπως και όλα, στη Δυτική Μακεδονία, ανακοίνωσε έργα για τους τρεις νομούς, τα οποία δεν γίνανε και εκείνα, αλλά για τη Φλόρινα δεν είχαμε ούτε καν ανακοινώσεις. Και μετά από έναν μήνα, αυτό έγινε Ιούλιο, επέλεξε τη Φλόρινα για να παρακολουθεί στη συναυλία. Και όταν επανειλημμένος επί 10 μέρες σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με το γραφείο του Πρωθυπουργού, του ζητούσα να συναντηθεί με τους φορείς της Φλόρινας για να ακούσει τουλάχιστον προβλήματα. Δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν με όλες τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ να έρθει κυβερνητικός αξιωματούχος, πρωθυπουργός, υπουργός και οποιοδήποτε άλλος και να μην συναντηθεί με τους φορείς για να ενημερωθεί για τα μείζωνα και ελάχιστα προβλήματα ενός τόπου. Αυτά είναι πρωτοφανή ήθη από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αρνούνται πεισματικά να μας πει ότι θα συναντήσει τους τοπικούς φορείς. Και τότε τον κήρυξαν επιθύμητο, εννοείται σε συνεννόηση και με τα κεντρικά του κόμματος και μετά από αυτό δέχθηκε τους μισούς φορείς αφήνοντας απ' έξω τον ΕΒΕ, τον Εμπορικό Σύλλογο, το Εργατικό Κέντρο και άλλους σημαντικούς εκπροσώπους των τοπικών φορέων όπως είναι και οι αγροτικές ενώσεις. Αυτά τα τελευταία δύο χρόνια συνηθίζω να λέω ότι ο νομός Φλόρινας είναι μια απέραντη έρημος, ένα απέραντο νεκροταφείο, δεν κινείται φύλλο. Αυτή η μιζέρια δεν μας αξίζει και όλη αυτή η στασιμότητα δεν τιμά κανέναν. Θα αναφέρω μια σειρά από έργα τα οποία έχουν βαλτώσει και ανήκουν στα δίκαια της Φλόρινας. Το μεγαλύτερο στίχημα, το προσωπικό στίχημα και βεβαίως και της παράταξης μας της Νέας Δημοκρατίας είναι η ανεργία. Η ανεργία είναι ένας καρκίνος ο οποίος τρώει τα σωτικά της κοινωνίας, όλου του νομού Φλόρινας, ο οποίος σε συνδυασμό με το δημογραφικό αποτελεί μία πυρηνική βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας του νομού Φλόρινας. Συνηθίζω να λέω για το δημογραφικό ότι ο ελληνισμός στην τρισχιλιόχρονη και πλέον ιστορία του γλίτωσε από τους Πέρσες, από τους Σαρακινούς, από τους Ρωμαίους, από τους Τούρκους, από Βαλκανικούς πολέμους, από Παγκόσμιους πολέμους
και κινδυνεύουμε να αφανιστούμε μόνοι μας εν καιρό ειρήνης εάν δεν λύσουμε το δημογραφικό. Το 2060 ο πληθυσμός της χώρας θα είναι περίπου 6,5 εκατομμύρια και θα είμαστε μια κοινωνία γερόντων χωρίς μέλλον. Εάν θα δείτε την ιστορία των λαών, πάρα πολλοί λαοί έχουν χαθεί κυρίως μέσα από πολεμικές συγκρούσεις. Εμείς κινδυνεύουμε να αφανιστούμε μόνοι μας σε ειρηνική περίοδο εάν δεν πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα. Και εδώ πρέπει να επενέσουμε την κυβέρνηση Καραμαλή, η οποία ενίσχυσε με επιδόματα την οικογένεια και επίσης το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την πολύτεκνη οικογένεια, με την οποία ενισχύει 2.000 τη γέννηση του κάθε παιδιού, 1.000 ευρώ τεκμήριο εκτός τεκμηρίου για το κάθε παιδί και ειδικά στοχευμένες ενισχύσεις για την οικογένεια, για την ανεργία, για να μπορέσουν τα Ελληνόπουλα και οι Φλωρινιώτες να γυρίσουν από το εξωτερικό, να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά. Είναι απαραίτητο και πρέπει να δημιουργηθεί αμέσως σταθμός ΕΚΑΣΟ Αμήντο. Είχα φέρει το συγκεκριμένο θέμα μετά από κρούσματα τα οποία είχαμε στη Βουλή και δεσμευόμαστε ότι θα είναι από τα πρώτα έργα τα οποία θα γίνουν. Εννοείται ο άξονας Αμήντο Πτολεμαϊδα και Αμήντο Φλόρινα. Σε αυτό το θέμα είναι διαχρονικές οι ευθύνες. Ευθύνες έχει και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι υπόθεση και υποχρέωση της κεντρικής πολιτείας, οφείλει αυτή να κάνει τη μελέτη και αυτή να χρηματοδοτήσει το έργο. Ως τη στιγμή που δεν θα γίνεται αυτός ο κεντρικός άξονας για να πάει ο Αμυντιώτης και ο Φλωρινιώτης με ασφάλεια στην έδρα της περιφέρειας και στο μεγαλύτερο πολιτικό κέντρο που είναι η Θεσσαλονίκη, εξακολουθούμε να ονομαζόμαστε Βαλκανική Επαρχία. Θα ονομαστούμε Ευρωπαϊκή Επαρχία και Ευρωπαϊκή Περιφέρεια όταν θα ολοκληρωθεί αυτός ο άξονας όπως σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, θα πρέπει να προσέξουμε για τα Μύντο που είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα του εινοτουρισμού που έχει μεγάλες προοπτικές, το θέμα του γαστρονομικού τουρισμού σε συνδυασμό πάντοτε με τις λίμνες. Τη βελτίωση του άξονα Αμήντο Έδεσας, που είναι ένας εξαιρετικού κάλους οδικός άξονας, και βεβαίως του άξονα Αμήντο Καστοριάς. Τη βελτίωση του ΚΑΦΚΑ, τη στήριξη του ΚΑΦΚΑ και τη στήριξη του Κέντρου Υγείας του Αμηδαίου. Και εννοείται στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων είναι τα αγροτικά θέματα, η στήριξη του αγροτικού εισοδήματος με τη μείωση και των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών συντελεστών, τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων οι οποίες δοκιμάζονται και άλλα πολλά στοχευμένα μέτρα τα οποία είναι στο πρόγραμμά μας. Προχωράμε με αυτούς που θέλουν να αλλάξουν τον νομό μας. Αφήνουμε πίσω αυτούς οι οποίοι αρνούνται να αλλάξουν. Ο κόσμος αλλάζει, η Ελλάδα αλλάζει, θα αλλάξει και ο νομός Φλόρινας, θα αλλάξει και τα Μύντο για να συνδεθούμε και να καλύψουμε τη μεγάλη απόσταση που η οποία μεγάλωσε ακόμα περισσότερο με τα 4,5 χρόνια της παρουσιαστικά κόμματα, όπως είναι η Χρυσή Αυγή και όπως είναι ο Δολόπουλος, είναι μία χαμένη ψήφος. Είναι μία ψήφος η οποία μας θερεί τη δυνατότητα να έχουμε μια άνετη, αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και ο κόσμος... να γυρίσει ανάποδα, Βελόπουλος και Χρυσή Αυγή δεν μπορούν να βγάλουν έδρα ούτε στη Φλόρινα, ούτε στα Γρεβενά, ούτε στην Καστοριά. Εάν πιάσουν το 3% και αν μαζέψουν από τα υπόλοιπα τον απαιτούμενο αριθμό και βγάλουν μια έδρα, αυτή η έδρα μπορεί και ίσως να βγει στην Κοζάνη. Ολοκληρώνοντας, φίλες και φίλοι, ο λαός της Φλόρινας γνωρίζει ότι όλα αυτά τα χρόνια είμαι στην πρώτη γραμμή των μεγάλων θεμάτων και των προβλημάτων του νομού Φλόρινας. Όλα αυτά τα χρόνια πολιτεύομαι με γνώμονα την αλήθεια και την αξιοπιστία. Οι πολίτες όλης της Ελλάδος και οι συμπολίτες μας θέλουν να γυρίσουμε σελίδα, να αφήσουμε πίσω το παλιό, το φθαρμένο, τα στάσιμα νερά τα οποία εκπέμπουν τη σωσμία και να πάμε μπροστά με το νέο, το καινούριο, το ελπιδοφόρο και το αισιόδοξο. Σας καλώ μαζί να αλλάξουμε το Αμήντο, μαζί να αλλάξουμε τη Φλόρινα, μαζί να αλλάξουμε την Ελλάδα. Σας καλώ να πάρουμε τη στήκη του Αμήντο. Πάμε μπροστά με όλους τους Φλωρινιώτες
αισθανομένος. Πάμε μπροστά με τη Νέα Δημοκρατία, αυτοδύναμη κυβέρνηση, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Κυριακό και τον Γιάννη Μητσοτάκη. Στις 7 Ιουλίου δεν πρέπει να λείψει κανείς από τις κάρτες. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί, πρέπει να ενημερώσουμε τους φίλους και τις φίλες ότι η μεγαλύτερη μας υποχρέωση είναι να βρισκόμαστε εκεί. Η νίκη είναι δική μας, το αμύθιο σήμερα ψήφισε.